προχωρούμε σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας όλων των λεσχών φιλάθλων και φυσικά των παραρτημάτων τους ανά την επικράτεια έως 31 Ιουλίου 2022. Τεράστιες αλλαγές στο θέμα της λειτουργίας των συνδέσμων οργανωμένων οπαδών ανακοίνωσε η κυβέρνηση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της αθλητικής βίας. Οι σύνδεσμοι ενσωματώνονται στα γραφεία των ΠΑΕ και των ΚΑΕ θα έχουν κοινή έδρα και θα είναι υπό την άμεση εποπτεία των ομάδων όπως συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Θα υπάρχει ψηφιακή καταγραφή των μελών κάθε συνδέσμου που θα πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Οι ομάδες δεν θα αντιμετωπίζουν ποινικές κυρώσεις, αλλά θα προβλέπονται αυστηρά διοικητικά πρόστιμα. Επαναφέραμε το ιδιώνυμο και με τις σημερινές βελτιώσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ακούσαμε λίγο πριν, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα της αναστολής και της μετατροπής των στερητικών της ελευθερίας ποινών που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια για παραβάσεις αθλητικής βίας. Όσοι καταδικάζονται θα μπαίνουν άμεσα στη φυλακή. Αυξάνονται οι ανώτερες ποινές έως τα 5 χρόνια, ενώ η κουκούλα θα αποτελεί ξεχωριστό αδίκημα. Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου με σκοπό να παρεμποδιστεί η ανίχνευση και η καταγραφή του από συσκευές καταγραφής εικόνας. Ανώτατος στέλεχος της ελληνικής αστυνομίας θα αναλάβει συντονιστικό και εποπτικό ρόλο για την εφαρμογή του πλαισίου. Η αστυνομία μέχρι χθες πραγματοποίησε 575 ελέγχους και έκλεισε 67 συνδέσμους χούλιγκαν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι κάμερες θα λειτουργούν σε όλα τα γήπεδα χωρίς εξαιρέσεις από τη νέα περίοδο. Οι σύνδεσμοι που δεν θα εναρμονιστούν με τις νέες προβλέψεις θα βάζουν λουκέτο. Τις κυβερνητικές εξαγγελίες σχολίασαν ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι μια σαφής παραδοχή της παταγώδους αποτυχίας της ακραίας συντηρητικής πολιτικής του νόμου και της τάξης που εφαρμόζει δογματικά εδώ και 30 μήνες η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δοκιμασμένες συνταγές αυστηροποίησης ποινών που δεν έλυσαν το πρόβλημα στο παρελθόν και που σε ορισμένες περιπτώσεις ανοίγουν επικίνδυνα μονοπάτια.